Είμαι ο Βασίλης Κρομίδας, ασχολούμαι με το τρίαθλο και τα αθλήματα αντοχής πάνω από 30 χρόνια, αρχικά σαν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Έχω προπονήσει πολλούς αθλητές διαφόρων επιπέδων, από πρωταθλητές έως και απλούς αθλούμενους, οι οποίοι για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πρωταθλητής ή να έχει κάποιους πολύ συγκεκριμένους στόχους για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό γενικά και τη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, μιας και αυτή είναι ουσιαστικά η βελτίωση της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Έτσι, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο θα δούμε σήμερα κάποια βασικά προπονητικά κομμάτια, τα οποία θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε ακριβώς τόσο τη φυσική σας κατάσταση, όσο και το επίπεδο της ευεξίας και της ζωής σας. Για να δείτε αποτελέσματα από την προσπάθειά σας, είναι σημαντικό να αθλείστε τακτικά, ιδανικά 3 φορές την εβδομάδα, με μία μέρα κενό κάθε φορά. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 βασικούς όρους στο πρόγραμμά μας. Ο πρώτος είναι άνετη ποδηλασία. Με τη λέξη άνετη εννοούμε πως η ένταση της άσκησης θα είναι τέτοια ώστε δεν θα λαχανιάζουμε καν και θα μπορούμε να μιλάμε άνετα με τον διπλανό μας. Εννοείται ο ρυθμός, ο οποίος κάποιος δεν λαχανιάζει, εξαρτάται από παράγοντες όπως το βάρος, η φυσική κατάσταση, ο καιρός που έχει ασχηθεί. Σε κάποιον νέο, ελαφρύ, δραστήριο άνθρωπο λοιπόν, το άνετη μπορεί να σημαίνει πως κινείται με 20 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ για κάποιον άλλο, το άνετη σημαίνει πως μπορεί να κινείται με 10 χιλιόμετρα την ώρα. Εμάς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το να μην λαχανιάζουμε. Ο δεύτερος όρος είναι η μέτρια ένταση. Εδώ εννοούμε πως είμαστε στο όριο να λαχανιάσουμε. Αρχίζουμε ελαφριά να ζοριζόμαστε, αλλά ποτέ να μην μας κόβεται η ανάσα. Ποδηλατούμε λίγο πιο γρήγορα λοιπόν από το άνετα, αλλά πάντα χωρίς να ζοριζόμαστε. Ξεκινώντας την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι σχετικά εύκολη και άνετη η αίσθηση που έχουμε στην προπόνησή μας και στην προσπάθεια που κάνουμε. Σκοπός είναι η σταδιακή εξοικείωση με την ποδηλασία και την προπόνηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μια πολύ βασική φυσική κατάσταση. Πρώτη εβδομάδα. 3 μέρες άσκησης με μία ημέρα κενό ανάμεσά τους. Μετά την πρώτη εβδομάδα που ήταν μία εβδομάδα εξοικείωσης με τις προπονήσεις και τον τρόπο που θα πρέπει να γυμναζόμαστε στις διαδρομές που έχουμε μάθει πλέον, τη δεύτερη εβδομάδα υπάρχει μία μεγαλύτερη επιβάρυνση του οργανισμού. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα καλύτερο ερέθισμα βάζοντας κάποια σετάκια πλέον ταχύτητας και κάποιες ανηφόρες που θα μας βοηθήσουν στη δύναμη και ώστε να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Επομένως, η δεύτερη εβδομάδα μπορεί να εξελιχθεί ως εξής. Η τρίτη εβδομάδα πλέον είναι μια καθοριστική εβδομάδα του προγράμματος. Οι πρώτες 15 μέρες, αν το ονομάσουμε έτσι, παρόλο που είναι μέρα παραμέρα η προπόνηση, το οριοθετούμε ως 15ήμερο προπονητικής επιβάρυνσης. Μας έχει δώσει μια καλή φυσική κατάσταση, αλλά μας έχει προσθέσει και μια κόπωση στον οργανισμό. Και γι' αυτό είπα ότι η τρίτη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το σώμα μας φρέσκο και να μπορέσουμε, αυξάνοντας το προπονητικό ερέθισμα που υπάρχει αυτήν ακριβώς την εβδομάδα, να έχουμε μία ευεξία και να μπορέσουμε να έχουμε ιδιαίτερη άνεση σε αυτό το οποίο κάνουμε. Τα σετ δυσκολεύουν, γίνονται πιο έντονα, οι ανηφόρες γίνονται περισσότερες, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Την τρίτη εβδομάδα βάζουμε λίγη ακόμα ένταση παραπάνω και έχουμε. Την τέταρτη εβδομάδα έχετε πλέον κατακτήσει ευθείες και ανηφόρες και είστε πλέον ικανοί να απολαύσετε μία ολόκληρη ώρα ποδηλασίας άνετα.
Το πρόγραμμα της τέταρτης εβδομάδας έχει ως ακολούθως. Και φτάσαμε πλέον στον τερματισμό, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, στο να μπορέσουμε να καλύψουμε μία ολόκληρη ώρα προπόνησης ή διαδρομής, χωρίς κόπωση, χωρίς υπερβολές και χωρίς να μας δίνει την αίσθηση ότι ήταν κάτι τελικά δύσκολο. Όλα είναι στην αίσθησή μας, το τι είναι δύσκολο και το τι είναι εύκολο. Καταλαβαίνουμε ότι με την προετοιμασία και με την ετοιμότητα πάνω σε αυτό το οποίο κάνουμε, καταφέρνουμε όλους μας τους στόχους.